Πάμε να κάνουμε μία πτήση σε GPS Position Hold Mode αλλά και Altitude Hold Mode με το Lisa Marcy Beetle, το οποίο είναι ένα εξακόπτερο 310 χιλιοστών αν μετρήσουμε μαζί με τα προστατευτικά εδώ. Το συγκεκριμένο είναι ιδιοκατασκευή, έχει επάνω του SP Racing F3 Flight Controller με ενσωματωμένο on-screen display, τηλεμετρία ταράνης μαζί με τηλεκατεύθυνση, φυσικά free sky ταράνης, 200 mW VTX NIO M8N GPS, RANCAM 2 HD η οποία είναι χειριζόμενη από το έδαφος, τρέχει με 4S μπαταρία, χρησιμοποιεί μια Dynology 1500 mAh στα 5C, άρα του δίνει αρκετή ισχύ, 5 Edge Zone έλικες Bull Nose. Είναι στην ουσία ένα cruising racer, πως τα λέω εγώ τουλάχιστον. Βεβαίως το καλό του είναι ότι επειδή δεν έχει κάποιο περίεργο κλειστού τύπου λογισμικό, τρέχει iNav 1.6.0. Πρώτες δοκιμές που έχω κάνει ήταν απίστευτα ικανοποιητικές, είναι απίστευτα σταθερό, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω και εδώ στο γήπεδο μιας που μου δόθηκε η ευκαιρία. Πάμε να δούμε, θα δοκιμάσουμε όσες περισσότερες λειτουργίες μπορούμε να ενεργοποιούμε και τη RANCAM, αλλά το παρατούμε πάλι πίσω. Δεν ξεκινάει η εγγραφή τώρα, η εγγραφή θα ξεκινήσει στον αέρα, γιατί ακριβώς είπαμε μπορούμε να τη χειριζόμαστε από το έδαφος. Λοιπόν, συνεργοποιήσουμε και το, ωραία, το μοντέλο μας είναι έτοιμο. Εδώ από ό,τι βλέπω η μπαταρία μας είναι εντάξει, περιμένουμε να κάνει κλείδωμα δορυφόρων. Συνήθως κλειδώνει με το συγκεκριμένο GPS, είναι ένα mini NIO 8M GPS, M8N με συγχωρείτε GPS, κλόνος. Παρ' όλα αυτά έχει ικανοποιητική ακρίβεια, πάρα πολύ καλή ακρίβεια θα έλεγα. 4 δορυφόρους έχει κλειδώσει ήδη, περιμένουμε να πάρει τουλάχιστον 6 για να μας δώσει OK. Αυτό βεβαίως μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσα στο firmware, να μην γίνεται έλεγχος δορυφόρων πριν την απογείωση, ακόμα και αν πετάτε σε manual mode. Τώρα δηλαδή εγώ θα ξεκινήσω σε angle mode και θα γυρίσω σε position hold στον αέρα. Λοιπόν, έχω 5 δορυφόρους τώρα εδώ. Από ό,τι βλέπω μου δίνει γεωγραφικό μήκος και πλάτος, λογικά είναι για να αναβοσβήνει, είμαι εντάξει. Να μην αναβοσβήνει μάλλον, 6. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, θα ενεργοποιούμε τη RANCAM από το χειριστήριο. Η RANCAM πρέπει να έχει αρχίσει να γράφει. Είμαι σε λειτουργία angle τώρα. Είναι πάρα πολύ σταθερό, γυρνάω σε GPS hold. Φέτω το stick στη μέση, του δίνω λίγο παραπάνω για να μπορεί να κρατήσει το ύψος του. Όπως βλέπουμε κρατάει τη θέση του, έχει μια μικρή αυξομοίωση στο ύψος, κεντράρω ακριβώς το stick στη μέση. Πάντως είμαστε τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, όχι, περίεργο, δεν βλέπω ένδειξη να γράφει εδώ, α, hold, το γράφει hold. Έχει αλλάξει το firmware, γιατί πριν έγραφε το hold, οπότε πάμε, μπαταρία 15,8, τώρα είμαστε σε GPS mode.
μπλοκαρισμένο το stick. Αφήνω το stick, κρατάει τη θέση του σταθερά. Μπορώ δηλαδή να κάνω όλη την πτήση κρατώντας κεντραρισμένο το αριστερό stick, δίνοντας απλά γιο για να στρίψω και φυσικά pitch roll για να κάνω τα bank terms μου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μπαταρία 15,5, μια χαρά. Ας δώσουμε λίγο ύψος προς τα εδώ, ας πάμε προς τα εκεί. Άρα δυναμώνει, αλλά αυτό δεν το επηρεάζει. Είμαι σε ύψος 39 μέτρων. Πετάω κοιτώντας ουσιαστικά την οθόνη. Ας δούμε που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Δορυφόρους έχω. Στην πόλη μέσα είχα σε κάποια φάση και 18. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι σταθερότατο. Το stick είναι κεντραρισμένο και βλέπουμε ότι κρατάει τη θέση του. Θα δοκιμάσουμε να ακουπήσουμε και το return to home. Στρέφει προς τα εδώ. Ωραία. Έρχεται. Φρενάρει και κατεβαίνει. Έχω χαμηλώσει και το stick τέρμα κάτω. Η λήψη δεν είναι και τόσο ιδανική των δορυφόρων. Από ό,τι βλέπω, 11 δορυφόροι. Έχω μία απόσταση περίπου 2 μέτρα. Παρ' όλα αυτά λειτουργεί. Προφανώς εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι ιδανικό το σημείο. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάποιο θέμα με τη λήψη. Πάμε να κάνουμε... Σταματάω τη runcam. Ωραία. Ρεύμα έχουμε ακόμα από ό,τι βλέπω η μπαταρία μας έχει, οπότε ας κάνουμε και κανένα πέρασμα σε altitude hold. Ξεκινάω τη ράνκα. Να δυναμώνει λίγο αέρας. Γυρνάω σε λειτουργία altitude hold. Ναι, το ύψος είναι σταθερό πλέον. Βεβαίως δρυφτάρει γιατί βλέπετε πόσο αέρα έχει. Παρ' όλα αυτά είναι σταθερότατο. Πολύ ήρεμο. Τρομερά ελεγχόμενο, άρα έχει γκάζει αρκετό.
φέρνω λίγο κάτω. Όπως είμαι εδώ, ενεργοποιώ ουσιαστικά return to home και το απενεργοποιώ, οπότε γυρνάω σε GPS hold πάλι, γιατί ο αέρας δυναμώνει. 14,6 volt, 11 δορυφόροι. Σπάμε μια βολτούλα και από εδώ. Προβλέπουμε είναι πολύ γρήγορο σε GPS mode και σταθερότατο. Κεντραρισμένο το stick. Μέτρα ύψος. Τώρα είναι 14,4 βολτ. Τρομερά σταθερό, όπως περιμένουμε, σε GPS position hold, κρατάει σταθερά τη θέση του. Με μία από εδώ πιο ψηλά και θα το φέρουμε πίσω μετά. Η λήψη του VTX είναι καθαρή, με αυτό πετάω ουσιαστικά. Έχω δοκιμάσει και το fail safe. Τα βράχια δεν θυμάμαι να τα είχα τραβήξει ποτέ έτσι τόσο καλά. Ωραία, return to home. Έρχεται. Θα δούμε τώρα που θα προσγειωθεί. Έχω κλείσει το throttle. Πλέον έρχεται καθαρά με τον autopilot. Τα 8 μέτρα ύψος. Ωραία, κατεβαίνει. Λοιπόν, ιδιαίτερα από την άλλη φορά, άρα
έχουμε σαφώς βελτίωση. Αυτό ήταν το Lisa Marcy Beetle, ένα πολύ καλό αεροσκάφος εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από ανθρακόνημα. Το μόνο πλαστικό είναι αυτό εδώ, το πάνω μέρος και τα προστατευτικά που έχω τυπώσει στον 3D εκτυπωτή. Ιδιαίτερα ευέλικτο και χαλαρωτικό. Μπορείτε δηλαδή να πετάξετε άνετα και χαλαρά με αυτό εδώ και παράλληλα όταν εσείς το θέλετε να δώστε και το γκάζι το οποίο χρειάζεστε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ τη βίντεο παρουσίαση. Καλή συνέχεια.